Λοιπόν. Οπότε, να δούμε και την απάντηση του περιστατικού μας. Η ασθενή εμφάνισε ουσιαστικά χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία σλάς λεμφοκυταρικό λεμφόμα από μικρά β κύτταρα. Είναι το ίδιο νόσημα. Θα μπορούσε να το είχε μόνο στο αίμα χωρίς λεμβαδένες. Θα μπορούσε να το είχε μόνο με λεμβαδένες χωρίς να είναι στο αίμα. Από εκεί και πέρα είναι το ίδιο νόσημα. Είναι η συχνότερη λευχαιμία στους ενήλικες του δυτικού κόσμου, η οποία έχει σε πρώιμα στάδια, πενταετή πρόγνωση, άνω του 85%. Θα είναι μαζί μας λοιπόν. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν. θα ε, είμαστε Ακριβώς. μαζί. Ακριβώς. <laughs> θα είναι μας. Στην πράξη, δηλαδή, πολλοί άνθρωποι έρχονται να του δούμε για άλλο λόγο και μα λένε ότι πάσχουν από χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία. Τι περισσότερε φορέ είναι ένα νόσημα το οποίο αργά θα κάνει κάποια τοξικότητα, αν κάνει, με την έννοια ότι θα ρίξει τι υπόλοιπε σειρέ. Θα τι εκτοπίσει δηλαδή σιγά-σιγά και θα έχουν ανεμία, θρομβοπαινία, μπορεί να έχουν ευπάθεια σε λοιμώξει. Αλλά στα πρώτα, α πούμε, χρόνια. <στον> και, και βγάζουν τι έτσι αυτό, δεν είναι. Αυτό. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι ένα μικρό ποσοστό των ασθενών κάποιος, κάποιος πληθυσμός δεν θα εκτραπεί, αλλά ουσιαστικά δεν θα γίνει η χρόνια λεμφοκυταρική σε οξία λεμφοβλαστική. Συνήθως γίνεται ένα μεγάλο λέμβομα που διάχει τα β' κύτταρα. Mm -hmm. Συνήθως έτσι. Το... Γίνεται μετάπτωση σε κακοήθεια υψηλότερη βαθμίδα. Υψηλόβαθμη κακοήθεια. Από χαμηλόβαθμη σε υψηλόβαθμη. Και όταν γενικά εκτραφεί. Οπότε το καλά κάνει και δεν δίνει φάρμακα, ούτω ώστε αν σου γίνει αυτό, να έχει να, να δώσει. Γιατί αυτό. και πα και δώσει από την αρχή θα κάνει αντίσταση. Αυτό. Οπότε γενικά σε αυτό τουλάχιστον το νόσημα δίνει θεραπεία μόνο αν έχει σημεία αιματολογική τοξικότητα ή αν έχει εκτροπή σε κάποιο υψηλό βαθμό κακοήθεια λέμφων. Τώρα να θέσουμε λίγο ένα βασικό ορισμό. Γιατί αν είδατε και εδώ, ουσιαστικά η ασθενή κακοητεια λεμφων τωρα να θεσουμε λιγο ενα παντού κύτταρα παντού στο σώμα της. Δηλαδή γενικά οι κακοήθειες, να το πούμε έτσι, του αιμοποιητικού, δεν θα τις έχουμε στο μυαλό μας σαν ένας όγκος, τον οποίο τον βγάζεις και ηρεμείς. Οι κακοήθειες του αιμοποιητικού, με εξαίρεση το λέμφωμα Χότσκιν μόνο που πηγαίνει από εδώ, θα πάει στο επόμενο λεμφαδενικό μπλοκ, στο επόμενο κατά και μετά θα πάει. Ουσιαστικά όταν έχεις μια κακοήθεια του αιμοποιητικού, θεωρείς κατά κάποιο τρόπο ότι είναι παντού. παντού. Δηλαδή τα κύτταρα μπορούν να ταξιδέψουν με τους λεμφαδένες, δεν είναι ενωμένα, κολλημένα, Πηγαίνουν όπου θέλουν, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε, όταν ονομάζουμε μια κακοήθεια του ομοποιητικού λευχαιμία, στην πράξη βρίσκεται σίγουρα στο μυελό των οστών. Εντάξει, δηλαδή σίγουρα αυτό που λέω λευχαιμία θα υπάρχει στο μυελό των οστών. Πάνω από το 20, ουσιαστικά τα 100 του μυελού των οστών θα απαρτίζεται από αυτό τον κυταρικό πληθυσμό. Από εκεί και πέρα ένα μεγάλο ποσοστό των λευχαιμιών βγαίνουν αυτά τα κύτταρα και στο αίμα. Αλλά ένα 10% των λευχαιμιών, α πούμε, εγώ μπορεί να έχω οξία λευχαιμία και να μην έχω λευχαιμικά κύτταρα στο αίμα, να είναι μόνο στο μυελό. 10% των λευχεμίων είναι μόνο στο μυελό. Γι' αυτό ο ορισμό περιλαμβάνει το μυελό και από εκεί και πέρα μπορεί να βγαίνουν και στο αίμα. Τώρα, τέσσερι βασικοί τύποι τη λευχαιμία. Οξία λεμφοβλαστική που το κύτταρο είναι λεμφοβλάστη. Ναι, αυτήν την είχαμε αναλύσει στην περίπτωσή μας στα πρώτα μας περιστατικά mm -hmm. που είχαμε κάνει πέρσι. Mm -hmm. Που μπορεί να την έχω και σε παιδιά, να μπορεί να είναι η αθή, να των οστών. Υπάρχει οξία μυελογενής, η οποία είναι σε πιο μεγάλες ηλικίε. Ε, υπάρχουν διάφοροι υπότυποι σε αυτό το συγκεκριμένο νόσημα και αναλόγως αλλάζει και αντιμετώπιση. Η χρόνια ουσιαστικά λευκοκυταρική λευκο λευχαιμία που είναι το νόσημα που συζητάμε και χρόνια μυελογενής, χρωμόσωμα φιλαδέλφια, yeah, yeah. το γκλιβέκ, το φάρμακο ο οποίο δίνει ουσιαστικά να αναστείλεις την τυροσυνική κοινάση και να καθυστερήσεις την πορεία του νοσήματος και αυτό νομίζω το είχαμε αυτό δει. Αυτό το είχαμε στα περσινά μας περιστατικά. Που ναι. μπορούν να δουν τα παιδιά. Τα οποία κάναμε φέτος από αμφιθεάτρο στο μάθημα. Εδώ είναι και για σας. Ναι. Είπαμε λοιπόν ότι είναι ένα ήπιο έτσι, χαμηλόβαθμη καρκοήθεια, μη χωτσκιν λέμφωμα, είναι κλονικό, είναι νεοπλασματικό, είναι κλονικό ο πολλαπλασιασμό ορίμων, έτσι, μικρά όρημα λεμφοκυταράκια, με τον χαρακτηριστικό ανοσοφενότυπο στο CD20, CD5, CD23 και του άλλου δείκτε, εγώ τονίζω εδώ του πολύ βασικού. Ε, να, εδώ πέρα είναι το. Βλέπετε εδώ είναι το CD5 πρέπει να είναι αυτό. Mm -hmm. Έτσι που βγαίνουν όλα εδώ. τα κύτταρα Εδώ είναι, μοιάζουν. Εδώ ναι, πρέπει να είναι ο λεμφαδένας. Πρέπει να είναι λεμφαδένας, Χάρη. Πρέπει να είναι ο λεμφαδένα αυτό εδώ. Εδώ ίσω είναι αυτό που λένε το κέντρο πολλαπλασιασμού που είναι κάπω πιο πολλά. Πάντω τα βάφη σίγουρα. Τα κύτταρα. Το CD5 και είναι δύο τύποι με διακριτή βιολογική συμπεριφορά με βάση την κατάσταση μετάλλαξη του αναδιαταγμένου γονιδίου IGH. Όταν λείπει η μετάλλαξη είναι κακό. Έτσι. Η απουσία μετάλλαξη είναι κακό. Τώρα, ιστολογικά. Διάχυτη η διήθηση, διάχυτο πρότυπο δηλαδή, από μικρά όριμα λεμφοκύτταρα με στρογγυλό πυρήνα, δείτε τους πυρήνε, συσωματωμένη τη χρωματίνη, έτσι, χρωματίνη, είναι μαύρο ο πυρήνα, με μόνο μικρά ή καθόλου πυρήνια, έτσι, χρωματίνη, δεν μπορούμε να δούμε τα πυρήνια. Το κυταρόπλασμα είναι λιγοστό, γιατί φυσικά είναι όρημα τα νεοπλασματικά κύτταρα. Και υπάρχουν και τα λεγόμενα ασαφώς καθοριζόμενα, οχρά κέντρα πολλαπλασιασμού. Είναι ψευ... ψευτοθυλάκια αυτά εδώ. Είναι ψευτοθυλάκια, έτσι. Ψευτολεμφοζίδια. Ψευτολεμφοζίδια είναι αυτά, όπως βλέπουμε σε αυτές τις δύο εικόνες. Ε, και αυτά αποτελούνται από προλεμφοκύτταρα και παρανοσοβλάστες. Τώρα, στο μυελό των οστών θα έχουμε ο Ζώδη ή όπως στην συγκεκριμένη ασθενή που μελετούμε διάχει τη διήθηση που είδαμε από αυτά τα κύτταρα. Νομίζω είχαμε την εικόνα mm -hmm. εδώ. Yeah, yeah, yeah. Να τι εδώ η διάχει τη διήθηση έτσι, από αυτά τα μικρά όρημα εμφοκύτερα στον μυελό ε, των οστών.